Σοκ προκαλούν τα στοιχεία για τις λύσεις αναμονής στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Περίπου 85.000 άνθρωποι περιμένουν να αξιολογηθούν ή να επαναξιολογηθούν προκειμένου να πάρουν αναπηρική σύνταξη, επίδομα ή άλλο βοήθημα που δικαιούνται. Λόγω της απεργίας διαρκείας των γιατρών, οι οποίοι από τις 25 Νοεμβρίου έως 9 Ιανουαρίου έχουν ακυρωθεί όλες τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών και ΠΑ. Στο μεταξύ, νέες αιτήσεις υποβάλλονται με αποτέλεσμα να προκαλείται ένα τρομακτικό αδιέξοδο σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αμέων Ομοκορινθίας, Στάθης Ποτήρης. Διαστόματος κυρίου Βρούτση, ακούσαμε ότι 85.000 περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία περιμένουν να εξεταστούν στα ΚΕΠΑ. Το σύστημα έχει αρχίσει και εξομαλυνότανε περίπου το Σεπτέμβρη και με την απεργία των γιατρών και την διαμάχη μεταξύ Υπουργού Υγείας και γιατρών, τα άτομα με αναπηρία αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένα, είναι αλυσοδεμένα στα ΚΕΠΑ. Επιτροπές δεν γίνονται. Κάθε μέρα προστίθεται, όπως έχουμε πει, και καινούργιες αιτήσεις και καινούργια θέματα όσον αφορά την αξιολόγηση των ατόμων με αναπηρία στα ΚΕΠΑ. Και όλα αυτά προστίθεται και έχουμε αυτή τη στιγμή 85.000 ανθρώπους, συμπολίτες μας, άτομα με αναπηρία, άτομα τα οποία έχουν μηδενικά εισοδήματα, άτομα τα οποία εξαρτώνται απόλυτα από την αναπηρική σύνταξη και το επίδομα, άτομα τα οποία οι οικογένειές τους συντηρούνται με αυτά, να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση ένδυας. Πάλι διαστόματος κ. Βρούτση είχε αναφερθεί ότι σε αυτούς που περιμένουν να εξεταστούν από τα ΚΕΠΑ και που για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την ευθύνη δικιά τους, καθυστερούν, να δίνονται οι συντάξεις για 6 μήνες. Το πρόγραμμα το πρώτο τελείωσε τον Οκτώβριο του 2013. Από τον Οκτώβριο του 2013 και μετά είχαμε μια εξαγγελία, είχαμε μια καθυστέρηση. Τελικά μάθαμε ότι στις 27 Φλεβάρι θα πληρωθούν αναδρομικά όλες τις συντάξεις. Αλλά αυτό θα γίνει και το πρόγραμμα αυτό θα ισχύει μέχρι και τον Απρίλιο του 2014. Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 85.000 αναμονές, άτομα με αναπηρία σε αναμονή, τα οποία καθημερινά αυξάνονται, με το δεδομένο ότι οι επιτροπές δεν γίνονται, με το δεδομένο ότι πριν το σύστημα είχε φρακάρει με 60.000 περιπτώσεις και είχαμε τότε περιπτώσεις όπου κάναν και 1,5 χρόνο να περάσουν επιτροπή. Κύριε Βρούτση, αλήθεια, πιστεύετε ότι τέλος Φλεβάρι θα μπορούν όλοι οι 85.000 να έχουν τελειώσει, τέλος Απρίλη θα μπορούσαν όλοι να έχουν τελειώσει και να έχουν αποκατασταθεί, θα μπορέσουν να έχουν πάρει όλοι ποσοστό αναπηρίας? Γιατί αυτή η απόφαση? Θα πρέπει δηλαδή κάθε 6 μήνες με μια καθυστέρηση 5 μηνών να δίνονται αναδρομικά μισθοί και το διάστημα αυτό τι θα γίνεται? Δηλαδή ο καθένας θα εξαντλεί κάθε περιθώρια φιλικού περιβάλλοντος, συγγενών, φίλων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανένας για να εξοικονομήσει τα προστοζήν και να μπορέσει να τα εξοφλήσει όταν θα τα πάρει μαζεμένα, να ξαναμπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Τρέχουν δόσεις, τρέχουν φορολογικά θέματα, τρέχουν ρυθμίσεις, στις οποίες εμείς αδυνατούμε να ρυθμίσουμε, αδυνατούμε να προγραμματίσουμε. Δεν είναι δυνατόν να κάνει 5 μήνες, να κάνουν 5 μήνες να πληρωθούν οι συντάξεις και να περιμένει η οποιαδήποτε τράπεζα ή οποιαδήποτε δώσει 5 μήνες για να μπορέσει ο κάθε ένας να δώσει έστω τα καθυστερούμενα και να συνεχίσει να πληρώνει. Αυτά, όπως και η ΕΣΑΜΕΑ, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ζητάει επίμονα, θα έπρεπε να λυθούν, θα έπρεπε να έχουν ήδη λυθεί. Ξέρω ότι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία έχει εισηγηθεί, τουλάχιστον μέχρι να εξομαλυνθεί το πρόγραμμα, να παρατείνονται αυτόματα οι συντάξεις και μάλιστα έχει θέσει σαν χρονικό όριο το τέλος του 2014. Για παρακαλούμε, εκλιπαρούμε να το δείτε. Δεν είναι λύση τα εξάμηνα. Εφόσον δεν λύνεται το θέμα, θα πρέπει σε αυτό το σημείο να βρεθούν λύσεις. Ένα άλλο πράγμα που επισημαίνουμε είναι και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων. Ενώ τελειώνει κάποιος από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ ή κάποιος που καταθέτει για πρώτη φορά αίτημα για σύνταξη, περνάει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να παίρνει χρήματα. Και ειδικά δε στις αναπηρικές συντάξεις δεν ισχύει
στο καθεστώς των κανονικών συντάξεων, όπου κάποιος παίρνει ένα ποσό έναντι της σύνταξης και γίνεται η ακαθάριση τελική, αλλά πρέπει να υπάρξει πρώτα αξιολόγηση, πρώτα γνωμάτευση ΚΟΕΠΑ για να μπορέσει να διεκδικήσει να πάρει κάποια έναντι της σύνταξης. Αυτά είναι προβλήματα καθημερινά που τα αντιμετωπίζουμε και δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες τις οποίες διαμορφώνετε εσείς.